Τη 17η του αυτού μηνός Ιουλίου, μνήμη της Αγίας και Καλλινίκου μάρτυρος Μαρίνης. Μαρίνα η Μακαρία κόρη και Καλλιπάρθενος μάρτης, ήταν από την Αντιόχεια της Πισιδίας, των καιρών Διοκλητιανού ή Κλαβδίου Κέσαρος, εν έτη 270, από γονείς περηφανής. Ο πατήρ της ήταν ιερεύς των ειδώλων, επίσημος και εις όλην την πόλη εδέσιμος, εδέσιος και το όνομα. Ήτο η κόρη δε μονογενής τη γάτη του πατρός αυτής, ο λίγας δε ημέρας μετά τη γέννηση αυτής, απέθανε η μήτηρ αυτής. Έδωκε τότε ο εδέσιος το βρέφος εις την γυναίκα, ή να το θυλάζει ή της κατόκι έξω της πόλεως 15 στάδια. Τούτο δε ίσως ήτο οικονομία Θεού, να δοθεί εκεί έξωθεν το κοράσιον, ότι εκεί ήσαν χριστιανοί. Όταν δε ηλικιώθη ο λίγων και ομίλη, ήκουσεν από την άς των λόγων της του Χριστού πίστεως. Επειδή δε έτυχεν εκφύθησε ως αγαθής, ψυχής και καλής προαιρέσεως, έτι δε και συνετή περισσός και φρόνιμος, εδέχθη των σωτήριων λόγων εις την καρδίαν της, και ευθύς ως ήκουσεν ότι ο Χριστός είναι αγαθός Θεός, αιώνιος και πολυεύσπλαχνος, και έγινε δια την σωτηρίαν των ανθρώπων άνθρωπος, σταυρωθείς δε εκουσίως ανέστη εν δόξος και ανελθών εις τους ουρανούς, ετοίμησε με την πατρικήν συνεδρίαν την φύση της ανθρωπότητος. Αυτά και έτερα όμοια ακούων των χαριτωμένων κοράσιων, ερίζωσεν εις την ψυχήν της ως σπόρος της πίστεως, ως κόκκο συνάπεως, συνεργούσης της Θείας Χάριτος, με τον καιρόν δε απέδο και των καρπών, ως εύκαρπος γη και καλύστη, εγκατονταπλασίωνα αυξάνουσα των ορθόδοξων πίστην και των μαρτύριων. Όσον επρόκοπτεν η κόρη στην ηλικία του σώματος, τόσου τον ύφξανεν οι γνώσεις και η φρόνησης αυτής. Ευλόγιζε δε ο πόθος του Χριστού την καρδίαν της και καθημέραν προσήφιε το προς αυτόν να την αξιώσει να γίνει κοινωνός των μαρτύρων και μέτοχος. Όχι δε μόνον εις την ψυχήν μελέτα ταύτα η Θεοφώτιστος, αλλά και δια του λόγου τα έλεγεν εις έκαστον, τον οποίον έβλεπεν, ομολόγηδε εις όλους ότι ήταν χριστιανοί, υβρίζουσα τα είδωλα. Δια ταύτα και ο ψευδόνυμος πατήρ αυτής, ο ανεδής εδέσιος την εμίσησεν ολοψύχος, ακούσα την ομολογίαν αυτής και δεν ήθελε καν να την είδει στο πρόσωπον, αλλά την έκαμεν απόκληρον. Όσον δε την απεστρέφεται ως αρχικός της πατήρ και επίγειος, το σούτον ο ουράνιος και αιώνιος την εδέχετο, τον οποίον και αυτή η γάπα εξ όλης καρδίας της, όσους δε έβλεπε να τους βασανίζουν και να τους φωνεύουν δια το όνομά του ή τους έδερον, αυτή τους εσέβετο και επόθη να είναι με ταυτόν και μελέτα να μαρτυρήσει και αυτή δια των Χριστών όταν οικονομήσει η χάρις του καθώς και εγένετο. Διότι αφού με των λόγων και των λογισμών επίστευε εις τον Χριστόν, έπρεπε να τον δοξάσει και με τα έργα, ήτι να βασανιστεί και αυτή να δοκιμαστεί στην πίστη δια να συνδοξαστεί στη βασιλείαν αυτού με τους άλλους μάρτυρες. Ο δε τρόπος της αθλήσεως της Αγίας ούτως εγένετο κατά το 15ο έτος της ηλικίας της. Των καιρών εκείνων ήτο εις την Ανατολήν εις έπαρχος το όνομα Ολύμβριος, άγριος και συθυριόγνωμος άνθρωπος. Ούτως έτυχε και ήρθε το από τα μέρη της Ασίας μεταβαίνον εις την Αντιόχειαν και κατά τύχην είδεν εις των δρόμων την Καλλιπάρθενον Μαρίναν, ήτης επορεύεται εις το πατρικό της Πίμνιον. Βλέπον δε τόσον κάλος αυτής και την ωραιότητα, ετρώθη στην καρδία από σαρκικόν έρωτα, διότι ήτο η κόρη πολύ ωραία, έβαλε δε εις το νου του να την λάβει γυναίκα ο τρισκατάρατος, όθεν προσέταξε να του την φέρουν εις το κριτήριον. Καθώς λοιπόν την επήραν προσήφιετο εις τον δρόμο να της δώσει ο Κύριος σοφίαν και δύναμην, να φυλάξει έως τέλους την ευσέβειαν, να νικήσει τα κολαστήρια και να στεφανωθεί με τους Αγίους μάρτυρας. Φθάσαντες δε εις το παλάτιον, την ερώτησεν ο άρχον να είπει το όνομα, το γένος και τον θεόν τον οποίον επίστευεν. Η δε απεκρίνετο άφοβα. Μαρίναν με λέγουσιν, είμαι ελευθέρων γονέων τέκνων, εύχομαι δε να γίνω δούλη του Θεού και σωτήρος μου Ιησού Χριστού, ως της έκαμε όλων των κόσμων. Βλέποντες οι παρόντες τόσον κάλος και ακούοντες τη αύτην απόκρισιν, εύτομον εθαύμασαν. Πριν εφυλάκησαν αυτήν έως στην ημέραν κατά την οποία είχον εορτήν πάνδημον και επρόκειτο να έλθουν εις την θυσίαν άπαντες. Όταν λοιπόν συνήχθησαν δια την εορτήν, έφεραν και την Αγίαν, ελπίζοντας ότι θέλει θυσιάσει και αύτη, όταν ήδη αυτούς θυσιάζοντας, αλλά ματέως οι μάταιοι και αφρόνως εμελέτησαν, διότι εκείνη ποσός δεν ενικήθη ούτε με κολακίας, όσα της είπεν ο άρχον,
υποσχόμενος εις αυτήν πλούσια χαρίσματα, ούτε τα σαπειλάς του ποσό σε φοβήθη ότι την εφοβέριζε να της επιβάλλει μύρια κολαστήρια. Αλλά με πολλήν παρησίαν απεκρίθη ταύτη λέγουσα. Μη έχεις την αελπίδα, Ματέος ηγεμόνη σε μένα δηλιάσω ποσό στα κολαστήρια, ότι δεν θέλει με χωρίσει από το Χριστόν καμία θλίψης, λοιμός, πυρ, ξύφος και άλλη χαλεποτέρα βάσανος, ούτε βίαιος και πολυόδυνος θάνατος, ούτε πάλι να απολαύσεις χρυσίου και άλλου πλούτου και τιμής θα με δελεάσουσιν επειδή όλα αυτά είναι φθαρτά και πρόσχερα, η δε ψυχή είναι αθάνατος και ποθεί τα αιώνια, δια τούτο ημείς οι χριστιανοί. Καταφρονούμενος φρόνιμη τας παρούσας απολαύσεις, ως προσωρινή καταφρονούμεν, και τας προσκέρους υπομένοντες τα λυπηρά και οδυνηρά της μίας ημέρας, δια να έχουμε ζωήν αιώνιον με τα θάνατον και απόλαυσιν αιώνιον. Αν δε νομίζεις ότι ψεύδομαι εδώ είμαι και δοκίμασόν με να γνωρίσεις και με το έργον την αλήθειαν. Δύρε με, σφάξον, κατάκαυσον, πνίξον και παίδευσόν με κολαστήρια μύρια. Όσον θέλεις με βασανίσει χειρότερα, τόσον περισσότερον θέλει με δοξάσει ο Χριστός εις την μέλουσαν ζωήν και μακαριότητα. Πολλάκις δε μας δίδει και απ' εδώ μικράν παράκλησιν εις αραβώνα της μελούσης αγαλιάσεως και μας εξάγει από τον βυθόν της θαλάσσης, μας λυτρώνει από το πύρ και από άλλας κολάσεις εις εσχήνιν και κατάκρισιν. Δεν λυπούμε λοιπόν ζωήν πρόσχερον, αλλά παραδίδω προθύμως το σώμα εις τον θάνατον, δια των αθάνατων θεών και δεσπότη μου, καθώς και αυτός δια την αγάπη μου εσταυρώθη ο αναμάρτητος. Αυτά και άλλα πλήρωνα ακούσας ο τύραννος εξεμάνει από τον θυμόν και η οργήλος και εθυριώδης καρδία του. Πλην έχουν ακόμη ολίγην ελπίδα να την δελεάσει ως γυναίκα απλήν και απονήρευτον. Δεν εφανέρωσε το θυμόν του, αλλά την εκολάκευε λέγον. Παρακαλώ Μαρή να προσκύνησον τους θεούς ή να λυτρωθείς από δεινά κολαστήρια και σου υπόσχομαι να σε πάρω δια γυναίκα μου να δοξαστείς υπέρ όλα στα γυναίκας της πόλεως και να έχεις πάσαν απόλαυση. Αυτά και έτερα παρόμοια εφλιάρι ο αφρονέστατος Μάταια. Έπειτα βλέπων ότι τον ενέπαιζεν η Αγία και κατεφρώνει τους λόγους του. Δεν ειδηνήθη πλέον να κρύψει την ένδοθεν θηριότητα, αλλά προστάσει τους στρατιώτας να την γυμνώσουν και να την δείρουν με ραβδία σκληρά ασπλάχνους. Τόσον δε σκληρός την έδιραν, ώστε εκοκίνησεν η γη όλη από τα αίματα, διότι ήσαν τα ραβδία με άκανθας και καταξέσχιζαν τα σάρκας της. Η δε μάρτης υπέφερεν ανδρείως τους πόνους, και ούτε εστέναξεν, ούτε εδάκρισεν, ούτε καν σχήμα σκυθροπότητος έδειξεν, αλλώς περνά εβασανίζεται ο άλλος και αυτή να επαρεστέκετο, ούτως έστε και στερεά και αήτητος προς τον ουρανό να ταινίζουσα. Νοερός δε επεκαλείτο τον Θεόν εις βοήθειαν και με την δύναμη αυτού υπέφερε τας πληγάς με ανδρείαν θαυμάσιον. Όταν την έδιραν, όραν πολλήν, επρόσταξεν ο τύραννος να την φυλακίσουν, όχι δια συμπάθειαν ο ασυμπαθής και απάνθρωπος, αλλά δια να μη αποθάνει από τας μάστιγας και ούτω πως δυνηθεί να την βασανίσει και δεύτερον. Την έκλεισαν λοιπόν εις ένα τόπον σκοτεινών και απαραμύθιτων και μεθημέρα στην άστην έφεραν πάλιν εις το κριτήριον. Κρεμάσαντες δε αυτήν κατά εσκές ξέσχισαν τας πλευράς της με σιδηρούς ονόνιχας και τόσο εξέσχισαν τα σάρκας της, ώστε ασχήμισε και έγινε άχρηστον και άμορφον όλον το κάλος του σώματος. Ουχή δε μόνον ο κοινός λαός ελυπήθηκε, συμπόνεσε και δάκρυσε δι' αυτήν, αλλά και αυτός ο θηριώδης κολαστής απέστρεψεν από αυτής το πρόσωπον, μη υποφέρω να βλέπει την ασχήμια της. Τόσουτον έγινε άμορφος η πρώην ωραιοτάτη και πάγκαλος. Ήτα εφυλάκησαν και πάλιν την Αγίαν εις τον απαράκλητον εκείνων και άχαρων τόπων, αφήνοντες αυτήν άνευ τροφής και ανεπιμέλητον. Αλλά όσον ήτο διεφθαρμένον το σώμα της, τόσον η ψυχή της ανακαινίστη και εγένετο λαμπροτέρα, προσήφχε το δε ευχαριστούσα, ότι την ηξίωσεν ο Κύριος να βασανιστεί δια την αγάπη του. Ο δε μισόκαλος και φθονερός διάβολος, βλέπων ότι δεν ειδηνήθη να νικήσει μίαν τρυφεράν κόρην ο υπηρέτης του, ήτι ο άρχον της πόλεως, και να την κάμει να προσκυνήσει τους δαίμονας, η βουλήθη να δοκιμάσει μήπως και την νικήσει αυτός ο αδύνατος. Μεταμορφωθείς λοιπόν εις σχήμα μεγάλου και φοβερού δράκοντος, όπως είναι εις τα έργα βλαπτικός και θανάσιμος, εφάνει ο πάντονος έμπροσθεν της Αγίας ως φοβερόν και εξαίσιον θέαμα. Από το στόμα του και τους οφθαλμούς εξήρχε το πύρ και καπνός. Οι οδόντες του ήσαν λευκοί, η δε γλώσσα του ήταν κόκκινη ως αίμα. Εσφύριζε δι δυνατά και έκαμνεν ανίκαστον σύγχυσιν και τι αυτά σχήματα φοβερότερα, ώστε ήθελε τρομάξει έκαστος βλέπων.
Η Αγία όμως του δώρωσε φοβήθη να πάυσει την προσευχήν από την οποία προσεπάθη να την εμποδίσει ο κακομήχανος. Βλέπον δε ούτως ότι δεν εδηλίασεν, αλλά προσήφιε το αφόβος, έδραμεν εναντίον της και πλατείνα στο στόμα και την κοιλίαν του εφάνη ότι την κατέπιεν. Όταν η Αγία είδεν ότι την κατέπιεν ο δράκον έως στη μέση καθώς της εφάνη, έγινεν από τον φόβο της έντρομος, ευθύς δε επικαλουμένη του Σωτήρος Χριστού το Σωτήριον όνομα, έκαμε σταυρών με τη δεξιάν της στα σπλάχνα του δράκοντος. Ο δε σταυρός έσκησε την κοιλίαν αυτού ως ρομφαία δίστομος, και ο μεν δράκος, αφού διεράγει, έγινε άφαντος, η δε μάρτης έμεινε αυλαβής και έχερε ψάλουσα προς τον Θεόν δοξολογίας και νικητήρια. Έλεγε δε και διάφορα από τη γραφήν αρμόδια ήτη. Ο Θεός σου και έστει πέρα στη μεγαλοσύνη σου, θανατής και ζωογονής. Συνέτριψα στην κεφαλήν του δράκοντος και έτερα όμοια. Τότε πάλιν ο δαίμον, ο σφυλώνικος όπου είναι, δεν έπαυσε τας μηχανουργίας, αλλά η θέλησε να δοκιμάσει και με άλλον τρόπο να πολεμήσει τη μάρτυρα. Μετασχηματιστής ως εις άνθρωπον, ο μισάνθρωπος έγινε μαύρος ως αν τον Αιθίωπα. Όθεν ο φοβερός εκείνος δράκον, μεταβληθείς εφαίνεται ως μαύρον της σκίων. Τότε η μάρτης αρπάσας αυτόν από τα στρίχας και ευρούσα εκεί εν σφυρίων ερημένων εκτύπησεν αυτόν εις την κεφαλήν και εις την ράχην και τελείως αυτόν εταπείνωσε. Καθώς δε είναι εις τα έργα σκοτεινός και άσχημος, ούτως εφάνηκε πάλιν τρέχον εναντίον της Αγίας εκεί όπου έστεχε προσευχομένη. Την ήρπασεν από τα σχήρας και την εφοβέριζε με φωνάς μεγάλας, ότι θα τη φωνεύσει εάν δεν πάψει την προσευχήν ή να μην του δίδει αυτής ενόχληση. Έως εδώ έκαμε και άλλο περισσότερον δεν τον εσυχώρησε να πράξει ο Κύριος, διότι αν είχε εξουσίαν περισσότεραν θα την εθανάτωνε. Αλλά δεν είχε αυτός ο ανίσχυρος δύναμη να φεαυτού να μας κακοποιεί χωρίς της θείας συγχωρήσεως. Πλην και τούτο το λίγον δια το κακόν του το έκαμεν ο ανόητος, ότι από το πρώτο του κακούργημα κατά της Αγίας και κατά του Θεού θαυματούργημα επήρε θάρρος η Αγία κατά του πειράζοντος και αρπάσα σε αυτόν από τα στρίχας της κεφαλής τον εμαστίγωσε. Αφού λοιπόν ενίκησε τον πολέμιον Ανδρίος, υπάνσεμνος και έγινε άφαντος ο ανίσχυρος και αδύνατος, τότε ήλθον εις την Αγίαν ουρανόθεν τα νικητήρια και Ευαγγέλια και χαρμόσυνα, ήτι εφάνει φως μέγα, εκ του οποίου έλαμψεν όλων των δεσμοτήριων. Το φως δε αυτό εξήρχεται από ένα σταυρόν, ως της έφθανεν από την γη έως των ουρανών. Επάνω δε του σταυρού επέτα μία λευχή περιστερά, καθαρά και άμμωμος. Ταύτα μη φαίνεται ότι εδήλουν το της Αγίας τριάδος μυστήριον, το μεν φως εσήμενε την δόξαν του Πατρός, ο σταυρός των εσταυρωμένων Χριστών και η περιστερά το πνεύμα το Άγιον. Κατά βάσα δε η περιστερά ήλθε δε πλησίον της Αγίας και της λέγει, «Χαίρε Μαρίνα, η λογική περιστερά του Θεού, ότι ενίκησας των πονηρών και των εχθρών κατήσχυνας. Χαίρε δούλη πιστή και αγαθή του Κυρίου σου, τον οποίον επόθησες εξ όλης καρδίας σου και εμίσησας πάσαν απόλαυσιν πρόσχερον. Χαίρε και εφραίνου, ότι έφτασεν ημέρα να λάβεις της νίκης των Στέφανων και να εισέλθεις αξιόχρεος, εστολισμένη με τας φρονίμους παρθένους εις τον νυμφώνα του νυμφίου και βασιλέου σου. Με τους λόγους τούτους, όπου ελαλήθησαν ουρανόθεν εις την Αγίαν, ανακαινίστη το σαρκείον αυτής με την δρόσον του Παναγίου Πνεύματος. Όλε δε πληγέ της τελείως της εθεραπεύθησαν τόσον, ώστε ούτε σημείων τραύματος δεν έμεινε ποσός στο σώμα της. Όθεν εν επλήστη πλήστης χαράς και αγαλιάσεως, και εξομολογείτο εφρενωμένη, μεγαλοφόνος λέγουσα, «Ευλογήσω σε Κύριε, υμνήσω σε ο Θεός μου και δοξάσω το όνομά σου, ότι έκαμε σε με την αναξίαν δούλην σου θαυμάσια πράγματα. Υψώσω σε Κύριε και ενέσωσε, ότι η λέη σας και η άντρευσες την ψυχήν και το σώμα μου, και δεν με παρέδωκα στα σχήρα των εχθρών μου, αλλά και το υπέρογον της φαντασίας του ολεθεριωτάτου δράκοντος μου έδειξας, και τούτον με τους άλλους θανατηφόρους σόφης και δαίμονας εις τα σαβίσους ευήθησας. Τώρα δε πάλιν, αγαλιαστήσα το πνεύματι επί σύ το Θεό και σωτήρι μου, ζητώ άλλην μίαν χάριν από την αγαθωτάτην του Χριστότητα, να με αξιώσεις να αναγεννηθώ με το λυτρόν του Αγίου σου βαπτίσματος, δια να τελειωθώ με το είδωρ της παλιγενεσίας, καθώς υγειάστην με το αίμα της αθλήσεως, να γίνω αξία της εισόδου των Αγίων σου. Ότι εσύ είσαι μόνος Άγιος αληθώς και ένα γης αναπαυόμενος και ενδοξαζόμενος, συν το ανάρχο σου Πατρί και το ζωπιό πνεύματι, νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Μου το προσήφια το καθόλην τη νύχταν η Αγία, εις την φυλακή αγαλωμένη και δοξάζωσα τον Θεόν. Το δε πρωί καθίσας εις τον θρόνον ο έπαρχος, έμπροσθεν όλου του λαού της πόλεως, διέταξε και έφεραν εκεί τη μάρτυρα. Βλέπον δε ο έπαρχος όλην υγειά και εφεδράνει στο πρόσωπον,
εθαύμασεν εις αυτήν και της λέγει: «Βλέπεις, Μαρίνα, πόση μεγάλη θεοί έχουν τη φροντίδα σου και σπλαχνιστέντες εις το κάλο σου σε ιάτρευσαν. Πρέπει και εσύ να μη φανείς εις τους ευεργέτας αχάριστος, αλλά να τους δώσεις αξία αντάμυψη. Να γίνεις ιερίαντο, να θυσιάζεις εις αυτούς ομού με τον πατέρα σου». Λέγει σε αυτόν η Αγία: «Εμέ δεν ιάτρευσαν οι ανέστητοι και ανίσχυροι θεοί σου, αλλά ο αληθής και μόνος Θεός, ως της θεραπεύης ψυχάς και σώματα, τον οποίον θέλω λατρεύει πάντοτε. Τούτον πρέπει να γνωρίσεις κι εσύ και αυτόν μόνο να προσκυνείς ως αθάνατον, να μισήσεις δε των ειδώρων την πλάνη και ματαιότητα». Τότε προστάσει ο τύραννος να γυμνώσουν την Αγία και να την κρεμάσουν εις το ξύλον και να κατακαίουν με λαμπάδα σπυρός τας πλευράς και το στήθος της. Υπέμενε δε η Αγία τας αλγιδόνας και τους πόνους όραν πολύν καταφλεγωμένη. Προσήφιε το δε με την καρδία ανήσυχα, ευχαριστούσα τον Κύριον. Με τα ταύτα έφεραν εις το μέσον έναν μεγάλον Λέβητα, τον οποίον εγέμισαν νερόν. Καταβιβάσαντες δε από το ξύλον την μάρτυρα, έδεσαν αυτήν ισχυρός και την εβούτηξαν εις τον Λέβητα κατά κέφαλα, δια να πνιγεί στα ύδατα. Αλυσμά την εκοπίαζον οι ανόητοι, ότι όταν την εισήγον εντός εβόησε λέγουσα: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ως της έλυσα στα δεσμά του θανάτου και τους νεκρούς εξανέστησας, σύ παντοδύναμε επίβλεψον και εις την δούλη σου και τα δεσμά μου διάρρηξον. Ας γίνει δε τούτο το είδωρι σε μέ η ζωή αιώνιον και εις αναπλήρωση του επιθυμουμένου μου βαπτίσματος, ή να εκδηθώ των παλαιών και φθυρωμένων άνθρωπων και ενδηθώ των νέων και αθάνατων». Ούτω προσευχομένην έριψαν εις την Αγίαν εις το σκεύος εκείνο του ύδατος. Παρευθύς δε σεισμός μέγας εγένετο και φάνη πάλιν η πρώτη περιστερά επάνω του ύδατος. Βαστάζουσε εις το στόμα στέφανον. Αυτήν την ώρα εφάνηκε ο πύρινος στήλος. Επάνω δε τούτου σταυρός κατά των τύπων, όπως άνω εγγράψαμεν. Τούτου γενωμένου εξήλθεν η Αγία από τα ύδατα ελευθέρα, διότι όλα τα δεσμά της ελήθησαν. Ίστατο δε με αγαλία συνάφραστον, δοξάζουσα την Παναγίαν Τριάδα και εξ όλης ψυχής αυτήν εμεγάλη μου. Ότι ευαπτίστη αμέσως, υπ' αυτής κατά τον πόθον της και υπερφυώς εφωτίστη. Όχι δε μόνον τούτο το θαυμάσιον έγινε τότε στην Αγίαν, αλλά και έτερον εξαίρετον. Ήτι εκάθισεν υπεριστερά εις την κεφαλήν της μάρτυρος, βαστάζουσα εκείνον τον αμάραντον στέφανον και λέγει προς αυτήν με φωνήν γλυκυτάτην: «Ειρήνης η δούλη του Θεού, έχε θάρρος και δέξω από τη δεξιά του υψίστου τούτον τον ουράνιον στέφανον». Ταύτα λέγουσα η θεία περιστερά, ότου θαύματος αναπτερίζει τα πτέρυγας ως περνά εχαίρετο εις τα τελούμενα. Τότε δε πετάξασα εκάθισεν επάνω εις τον φωτοφανή εκείνων σταυρών και λέγει πάλιν εις επίκον πάντων προς την Αγίαν Μάρτυρα: «Ελθά εις τα σάνω μονάς του παραδείσου, Μαρίνα Θεόνυφε, να απολαύσεις τις αυθαρσίες των στέφανων εις τα αγαπητά του Θεού σκηνώματα, να χαίρεσαι με τους Αγίους χορεύουσα και αναπαυωμένη αιώνια. Αυτήν την θείαν φωνήν ακούσατες όλοι της πόλεως, έφρηξαν και επίστεψαν ευθύς εις των Χριστών. Άνδρες ομού και γυναίκες πλήθος αμέτρητων και ευόησαν μεγαλοφόνος ότι ήσαν έτοιμοι να λάβουν δια των Χριστών τον αληθή Θεόν θάνατον. Ακούσας ο έπαρχος ότι ομολογούσαν τον Χριστόν Θεόν και Βασιλέα, τους δε βασιλείς και θεούς ευλαστήμουν και ύβριζον, επρόσταξε να θανατώσουν όσους επίστευσαν. Εκείνοι δε οι μακάροι έτρεχον εις τη σφαγήν δια των Χριστών εκουσίως ως πρόβατα άκακα. Εφώνευσαν δε τότε οι ανήμεροι τύρανοι άνδρας 1015, χωρίς τας γυναίκας όπου δεν τας εμέτρησαν. Όλοι δε ούτοι βαπτιστέντες με το Άγιο αίματον, δεν εχρειάστησαν άλλο βάπτισμα. Γενόμενοι δε θυσία και ολοκαύτωμα εις τον Θεόν, απήλθον εις την αιώνιον βασιλείαν οι τρεις μακάροι. Ο δε δισεβής ολύμβριος, φοβούμενος μήπως και πιστεύσουν και οι επίλοιποι της πόλεως, εάν αφήσει την Αγίαν ακόμη ζωντανήν, έδωκεν κατ' αυτής και μη θέλων την διαξίφους απόφαση. Καθώς δε πήραν αυτήν οι δήμοι και την οδήγησαν εις τον τόπο της καταδίκης, όπου και το ηρημένον πλήθος απακεφάλισαν, παρακάλεσαν η Αγία των Δήμιων, όπου ήθελε να την φωνεύσει και του λέγει: «Περίμενε ολίγην ώραν διεμέ ο τέκνον μου, να ομιλήσω προς τους παρεστώτας ολίγους λόγους, να κάμω και την προσευχή μου και τότε να κάμει στο προστασόμενο μου». Ούτως είπεν, έπειτα εστράφη προς το πλήθος το πρόσωπο λέγουσα: «Παρακαλώ σας, αδελφοί και φίλοι μου, ως αναξία δούλη του υψίστου, ακούσατε τον εχώς την πικρά μου ταύτην παρένεση. Ιξεύρετε ότι ένας είναι μόνον ο αληθινός Θεός εν Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, θεωρούμενος και προσκυνούμενος. Ώστις δε πιστεύει μόνον εις Αυτόν σώζεται. Λοιπόν, υπερβαίνοντες πάσαν την κτήση των ονομένων και νοουμένων, υψώσατε το νουν και γνωρίσατε τον Πατέρα των Φωτών και των μονογενείων και λόγων Αυτού.
τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν και το Πανάγιον Πνεύμα, ότι αυτά τα τρία πρόσωπα είναι ένας Θεός αιώνιος, παντοδύναμος και ακατάληπτος και ουδή σώζεται εις άλλο όνομα. Με τα ταύτα ημάρτης προς τους παρόντες ομιλήσασα, ύψωσε προς τον ουρανό τα όματα της διανοίας τι αυτά λέγουσα. Άναρχε, αθάνατε, άχρονε, άκτιστε, ακατάληπτε και ανεξιγνίαστε Κύριε, Θεέ των όλων και δημιουργέ πάσης της θύσεως, προνοητά και σωτήρ όλων, όπου εισέ ελπίζουσιν, ευχαριστώσει όπου με έφερες εις την ώραν ταύτην και ήγησε εις τον στέφανον της δικαιοσύνης σου. Υμνώ και ευλογώ την αναρρύθμιτον ευσπλαχνίαν και φιλανθρωπίαν σου, όπου η θέλησες να με συντάξεις με τους εκλεκτούς δούλους σου. Επίβλεψον και τώρα επεμέ την ταπεινήν δέσποτα Θεέ Κύριε του ελέου σου και πλήρωσόν με τα αιτήματα εις έπαινον και τιμήν και δόξαν του υπεραγίου και προσκυνητού σου ονόματος. Χάρισε την άφεση των αμαρτιών όλων εκείνων όπου θέλουν οικοδομήσει η Εκκλησία εις το όνομα της δούλης σου, να λειτουργώσουν εις αυτήν προσευχόμενη, ή γράφουσι το μαρτύριον της αθλήσεώς μου και να το αναγινώσκωσι με τα πίστεως μνημονεύονται στο όνομα της δούλης σου και καρποφορούσι το καταδύναμιν. Όλων αυτών λέγω όσοι θεραπεύσουν το οικητήριον του σώματός μου, όπου εμαρτύρησε δια την αγάπη σου, συγχώρησον τα αμαρτίας κατά το μέτρον της πίστεως αυτών, και μη εγγύσει χείρ κολαστήριος, ούτε πείνα, ούτε θανατικών, ή άλλη βλάβη ψυχής ή σώματος. Όσοι δε θέλουν να με εορτάσει, δοξολογούντες με τα πίστεως, και σου ζητήσουν σωτηρίαν και έλεος διαμέσου μου, χάρισε τους εις τούτων των κόσμων τα αγαθά σου, να πορεύονται προς αυτάρκειον, αξίωσον δε αυτούς και της επιουρανίου βασιλείας σου, ότι εσύ μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος και των αγαθών ζωτήρ εις τους αιώνας αμήν. Ταύτα προσευχομένης της μάρτυρος, εγένε το πάλιν σεισμός και έπεσον κατά γης πολλοί άνθρωποι. Ο Μίος και ο Δήμιος όπου έμελε να την θανατώσει έπεσεν έντρομος. Ο δε Κύριος αυτός της επαραστάθη νοητός με πλήθος πολύ Αγίων Αγγέλων και της λέγει. Έχε θάρρος Μαρίνα και μη φοβήσαι, ότι τας προσευχάς σου επίκουσα και πάντα όσα εζήτησα σε πλήρωσα και θα τα αποκληρώσω κατά των καιρών καθώς και ήτησας. Τώρα δε ήλθω να αναλάβω την ψυχήν σου εις τα ουράνια. Μακαρίαση ότι δια τους αμαρτωλούς παρακάλεσας, εφάνισε ενώπιόν μου άμωμος και έβρες χάριν εις εμέ. Δι' αυτό πολύ σε έστε ο μισθός σου εις τα ουράνια. Τότε η μακαρία ενεπλήστη χαράς πολλής και αγαλιάσως και λέγει στον Δήμιον. Τελείωσον τώρα εις εμέ εκείνο όπου σε επρόσθεσαν. Αυτός δε έτρεμε και δεν ετόλμα να σηκώσει το ξύφος. Αλλά αυτή τον ενεθάρρυνε και μετά βίας τον κατέπισε και απέτε με τη μακαρίαν κεφαλήν τη 17η του μηνός Ιουλίου. Τότε το μεν Άγιον Λείψανον παρέλαβαν κρυφίως οι χριστιανοί και ανεταφίασαν αυτό εντύμως ως έπρεπε. Η δε μακαρία αυτής ψυχή απήλθαν εις την ουράνιον εύκλειαν. Εις γέννητο πάντα σημείν επιτυχήν. Τες της Αγίας σου πρεσβείας Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.